Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι μοναδικό, όπως άλλωστε πάντα, γιατί θα φτιάξουμε σπιτικά ζυμαρικά στο φούρνο με σπανάκι και φέτα. Θα φτιάξουμε μόνοι μας το ζυμάρι, μόνοι μας την γέμιση και το φαγητό μας θα βγει τόσο ωραίο, τόσο εύκολο, τόσο εντυπωσιακό. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε και εσείς και όσοι το δοκιμάσουν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι πανεύκολη. Επειδή ξέρω ότι σπίτι δεν έχετε όλη μηχανή για ζυμαρικά, για να φτιάξετε ζυμαρικά στη μηχανή, θα κάνω ένα ζυμάρι πολύ εύκολο που να μπορείτε όλοι μα όλοι να ετοιμάσετε αυτά τα ζυμαρικά. Πώς? Βάζοντας λίγο παραπάνω υγρασία στο ζυμάρι. Άμα το ζυμάρι μας είναι λίγο πιο υγρό, είναι πιο εύπλαστο και στο τέλος θα μπορέσουμε να τα ανοίξουμε με τον πλάστη μας. Οπότε, έχω το αλεύρι μου, το σιμιγδάλι. Θα ρίξω μέσα 3 αυγά. Θα ρίξω μέσα τα μυρωδικά μου, λίγο θυμαράκι, 2 κουταλιές της σούπας νερό, 1, 2, αλάτι και πιπέρι. Λιγοτάκι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Φυσικά, εξαιρετικό, ελληνικό, παρθένο, ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε και 3, αν θέλετε. Λοιπόν, λαδάκι, αυγά, νερό, αλεύρι, σιμιγδάλι, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, τέλος. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να κατέψουμε καλά το ζυμαράκι μας. Ξεκινάμε με ένα πιρουνάκι εδώ. Μα να φτιάξει σπιτικά ζυμαρικά είναι αστείο πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει σπιτικά ζυμαρικά. Γίνεται και χωρίς μίξερ, γίνεται και χωρίς να έχει τη μηχανή για τα ζυμαρικά, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Και τώρα ήρθε η στιγμή του χεριού. Πρέπει να δέσουμε οπωσδήποτε το μείγμα, οπότε το πυρούνι μας βοήθησε στην αρχή για να μην λερωθούμε πολύ, αλλά τώρα αναγκαστικά θα λερωθούμε λίγο. Οπότε βάλτε χέρι και θέλω να τραβήξετε όλο μα όλο το αλεύρι από τον μπολ, εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν, γιατί το έχουμε κάνει αρκετά ελαστικό. Βάλαμε και το νεράκι μέσα που βοηθάει πάρα πολύ. 2 κουταλιές σούπας νερό που βάλαμε κάνουν τη διαφορά, πιστέψτε με. Τα αυγά πρέπει να είναι 50 γραμμαρίων. Άμα είναι τα αυγά μας πάρα πολύ μεγάλα, δεν θα βάλουμε νερό. Δηλαδή, άμα είναι 60-65 για τα αυγά, δεν θα βάλετε νερό καθόλου. Οπότε 50 γραμμάρια τα αλεύρι, 150 γραμμάρια σύνολο τα αυγά μας και περίπου 20-30 γραμμάρια νεράκι. Τώρα, θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν όπως σας είπα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που δεν έχουμε έτοιμη τη γέμιση, καλύτερα να βάλουμε το ζυμάρι μας στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Οπότε κόβουμε με βράνι εδώ. Βάζω στο ψυγείο. Και αφήνω να ξεκουραστεί 20-30 λεπτά. Πλέον τα χέρια μου και πάμε κατευθείαν να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Να σας πω ότι στη συνταγή αυτή θέλω να πάω λίγο healthy σήμερα. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, γενικά λαδάκι, ζυμαρικά, στο φούρνο. Θέλουμε να τα κάνουμε πιο healthy από τα συνηθισμένα. Μπορείτε να τα κάνετε όσο unhealthy θέλετε, βάζοντας τυριά, bacon και ό,τι σας αρέσει. Απλά η εκδοχή δική μου που θα σας δώσω σήμερα είναι 100% πιο προσεκτική σε θερμίδες. Λοιπόν, θέλω μια μεγάλη τηγανάρα πάνω στη φωτιά, εδώ. Θα βάλω full extra. Και πάμε εδώ, θέλω ένα ξύλο κοπής. Και έχω μπόλικο σπανάκι. Τέλειο το σπανάκι, μας αρέσει. Να σου πω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι λαχανικά και χόρτα έχετε. Θέλετε να βάλετε βλίτα, θέλετε να βάλετε καυκαλίθρες, θέλετε να βάλετε μυρώνια. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να προσθέσετε. Εγώ πάω με την πιο απλή εκδοχή. Σπανάκι μπορούμε να βρούμε όλο το χρόνο. Μπορούμε να βρούμε και καθαρισμένο, πλυμένο. Ό,τι σας αρέσει βάλετε. Απλά θέλω τα γραμμάρια που σας δίνω στη συνταγή να είναι ακριβώς τα ίδια. Θέλω αρκετά λαχανικά. Θέλω σπανάκι, θέλω μυρώνια, θέλω βρύτα. Θέλω γενικά μπόλικα πράσινα λαχανικά για να γίνει πολύ ωραίο το φαγητό μας. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε το σπανάκι παίρνω και το κόβω στα 2, στα 3 εδώ και ρίχνω κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συμπυκνώσουμε λίγο το σπανάκι μας. Έχει πάρα πολύ όγκο. Θέλουμε να συμπυκνωθεί, θέλουμε να χάσει τον περισσότερο όγκο και να μείνει καθαρό σπανάκι. Οπότε κόβω εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Φανταστική διαδικασία. Άμα δεν σας αρέσει η διαδικασία με το μαχαίρι, μπορείτε να το κάνετε ακόμα και με το χέρι. Να πάρετε το σπανάκι, να σπάσετε εδώ στα 4, να ρίξετε μέσα.
Άμα πάρουμε baby σπανάκι, δεν σπάμε. Το βάζουμε όπως έχει. Τώρα, να προσθέσω και λίγα μυρωδικά μέσα, τι λες? Βεβαίως. Λίγο σκόρδο. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Χοντροκομμένα, δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψουμε. Θέλουμε να τα νιώθουμε μέσα στο φαγητό μας. Εδώ. Πάνε και αυτά μέσα. Σκόρδο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Και τα φρέσκα μυρωδικά μας θα ρίξουμε στο τέλος με το που γίνει το σπανάκι. Γιατί αν τα ρίξουμε τώρα θα χάσουν τα αρώματά τους. Οπότε, θέλω 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Και υπομονή κανένα τέταρτο 20 λεπτό μέχρι που να πέσει ο όγκος από το σπανάκι, να συρρυκνωθεί, να ξεκουραστεί και το ζυμάρι μας στο ψυγείο. Και όταν είναι έτοιμο το σπανάκι μας, είναι έτοιμο και το ζυμάρι που ξεκουράζει στο ψυγείο, θα συνθέσουμε το φαγητό μας για να το βάλουμε στο φούρνο. Το σπανάκι μου είναι έτοιμο, το έχω βάλει σε ένα μπολάκι στην άκρη, έχει κρυώσει. Το ζυμάρι μου και αυτό έχει ξεκουραστεί, είναι έτοιμο και αυτό. Και θέλω να δείτε πόσο τελείως άλλαξε με το που τα αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύπλαστο. Αλλά κολλάει λίγο στα χέρια. Σε περίπτωση που προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε πάνω κατευθείαν στην επιφάνεια, βλέπετε ότι ήδη αρχίζει να κολλάει. Οπότε θέλει βοήθεια. Λίγο σιμιδάλι πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι. Στο σιμιδάλι είναι πιο σεξι, γιατί μας δίνει αυτή την κροκάντε υφή που θέλουμε. Και βέβαια, αφού βάλουμε σιμιδάλι από κάτω, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο, πάρτε σιμιδάλι. Και φροντίστε να έχει αρκετό σιμιδάλι για να τα ανοίξετε. Με το που δείτε ότι κολλάει, τι κάνουμε? Παίρνουμε κατευθείαν ξανά, μαζεύουμε το σιμιδάλι μας και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Και θέλουμε να ανοίξουμε περίπου 40-50 εκατοστά το ζυμαράκι μας εδώ. Θέλουμε να είναι μακρόστενο, γιατί θα το τυλίξουμε. Τώρα φαντάζομαι ότι όλοι αναρωτιέστε και λέτε, πω, μα τι κάνει? Ζυμαρικά μας έχει υποσχεθεί, ζυμαρικά δεν έχουμε δει ακόμα. Πότε θα κάνει αυτά τα ζυμαρικά? Μην φοβάστε όμως, όλα θα γίνουν. Όλα είναι υπό έλεγχο. Το μόνο που θέλω είναι όλη την ώρα να φροντίσετε να έχει σιμιδάλι πάνω στο ζυμάρι για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Ε, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, καθώς είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας, θα πάρουμε και θα απλώσουμε πάνω το σπανάκι μας. Πάει παντού, θέλουμε σπανάκι παντού. Περισσότερο για πίτα μοιάζει τώρα παρά ζυμαρικά, σωστά? Ναι, αλλά το ζυμάρι μας είναι ζυμάρι ζυμαρικών. Αυγά με αλεύρι ίσον ζυμαρικά. Έχω μπόλικα μυρωδικά, όπου θα ψιλοκόψω εδώ. Αυτό που θέλουμε κατεξοχή να βάλουμε μέσα είναι το μυρωδικό που πάει περισσότερο με αυτή τη συνταγή. Είναι ο δυόσμος. Μπορούμε να βάλουμε και άνηθο. Αλλά γενικά με τον άνηθο το έχω πει χιλιάδες φορές. Άμα το βάλουμε, να το βάλουμε σε λίγη ποσότητα, γιατί σκεπάζει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Μπορείτε να βάλετε άνηθο, αλλά μην το παρακάνετε. Γιατί στο τέλος σε κάτι τέτοιες συνταγές το μόνο που γεύεσαι είναι άνηθος και τίποτα άλλο. Οπότε θα βάλω λίγο θυμαράκι και δυόσμο. Άμα θέλετε να βάλετε και άνηθο, μπορείτε. Άμα θέλετε να βάλετε και βασιλικό, μπορείτε. Λοιπόν, ξύσμα, πολεμόνι οπωσδήποτε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Το σπανάκι μαζί με το ξύσμα κάνουν ένα συνδυασμό μαγικό. Και τώρα, εξαρτάται πόσο healthy θέλετε να το πάτε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λογή στηρή θέλετε. Εγώ θα βάλω λίγο φετούλα. Οπότε θα σπάσω τη φέτα εδώ. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Τώρα, έτσι όπως είναι, πάμε στο ενδιαφέρον σημείο της συνταγής, όπου θα τυλίξουμε όλο αυτό το ζυμάρι ζυμαρικών και θα κάνουμε ένα ωραίο μπαστούνάκι. Με το που τυλίξετε θέλω να πατήσετε με τα χέρια σας και να ενωθούν όλα τα υλικά. Ουσιαστικά θέλω η γέμιση να πάει μέσα στο ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ, τέλεια. Τώρα, όπως είναι, αφήνω το ζυμαράκι μου εδώ και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τα ζυμαρικά στο φούρνο. Πώς? Έχω ένα ωραίο πυρήμαχο σκεύος. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Θα φροντίσω να πάει παντού το λάδι. Και θα προσθέσω λίγο ακόμα σιμιδάλι. Ίσα-ίσα να σεμιζάρω το ταψί με σιμιδάλι. Εδώ. Μας αρέσει το σιμιδάλι και θα βοηθήσει να πήξει και η σάλτσα που θα κάνουμε μέσα. Τώρα, έτσι όπως είναι, το ρολ που έχουμε ετοιμάσει θα το κόψουμε σε 12 κομμάτια. Κόβω στη μέση. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και το κάθε ένα που βλέπουμε θα το κόψουμε στα 3. 1, 2, 3. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το κάθε ένα ρολάκι. Το βάζουμε μέσα στο ταψί και πατάμε λίγο. Εδώ. Αφήστε λίγο κενό μεταξύ τους για να μπορέσουν να ψηθούν. Και τώρα,
Το παράδοξο και το παράλογο που έχω σε αυτή τη συνταγή είναι το γεγονός ότι έχω μη ζύμη και πρέπει να ψηθεί. Έχω πολλές εναλλακτικές. Μπορώ να βάλω μόνο μπεσαμέλα από πάνω και να το ψήσω μέσα στο φούρνο με λίγο σάλτσα ντομάτα. Σωστά. Θα θυμίζει πάρα πολύ λαζάνια, μας αρέσει, ωραία συνταγή. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε healthy. Οπότε θα κάνω, θα ρίξω μόνο ζωμό. Σε περίπτωση που θέλουμε να ρίξουμε και λίγο κρέμα γάλακτος, ό,τι βγάλουμε από ζωμό βάζουμε σε κρέμα γάλακτος light. Δηλαδή, έχω 500 γραμμάρια ζωμό που θα ρίξω μέσα. Αλλά άμα θέλω να βάλω και κρέμα γάλακτος, τι θα κάνω? Θα αφαιρέσω 100-150 γραμμάρια από το ζωμό μου και θα βάλω 100-150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Μας αρέσει με κρέμα γάλακτος ή με ζωμό? Θα τα αφήσω πάνω σας και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και κρέμα γάλακτος light που δεν είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά μπορείτε να πάτε και μόνο με ζωμό. Εγώ θα σας δείξω την εκδοχή μόνο με ζωμό για να πάω 100% healthy και να σας δείξω τελικά ότι τελικά μπορούμε να μαγειρέψουμε healthy σε όλες τις εκδοχές των φαγητών, ακόμα και στα ζυμαρικά. Βέβαια, μου αρέσει λίγο κρέμα γάλακτος, καταλαβαίνετε ότι η σάλτσα θα βγει πιο βαχύριστη και πιο σεξι, αλλά τα αφήνω πάνω σας. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω για 40 με 50 λεπτά. Σε 40 με 50 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο! Να πει σε κάποιον ότι έχω healthy ζυμαρικά, νομίζω δεν θα το πιστέψει, είναι λίγο ξύμορο, αλλά εδώ πέρα γίνεται. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που φαίνονται. Ξαναλέω ότι δεν βάλαμε κρέμα γάλακτος, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα και ό,τι άλλα καλούδια θέλουμε. Πόσο να πας τη μερίδα, φιλελάκι, 2 ή 3? 3. Ωραίος. Κοίτα εδώ τι ωραία που είναι τα 3. Καταπληκτικό. Λοιπόν, ελαιόλαδο στο τέλος, πιπεράκι φρέσκο. Οχ. Οχ. Και βέβαια είμαστε στην Ελλάδα. Θα τρίψουμε και λίγη φετούλα από πάνω, γιατί μας αρέσει. Δεν μας αρέσει? Εδώ. Φτάνει. Δεν θέλει πολύ. Οι φρέσκες αυτές, οι τελικές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Λίγο οργανούλα πάνω για το χρώμα. Και βουάλα. Μαγικό. Φαγητό αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Και είναι πάρα πολύ πιασάρικο το γεγονός ότι θα πείτε σε όλους ότι έφτιαξα μόνος μου ζυμαρικά. Εντάξει, ξέρω ότι δεν το κάνετε κάθε μέρα. Δεν είναι φαγητό που σίγουρα θα μπαίνετε στη διαδικασία να φτιάχνετε κάθε μέρα. Αλλά όταν θέλετε να εντυπωσιάσετε κάποιους, γιατί όχι, κοιτάξτε εδώ, λιώνει πραγματικά. Σπανάκι, φέτα, μυρωδικά. Ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Το φαγητό αυτό είναι ένα όνειρο. Είναι πραγματικά τόσο νόστιμο, με τόσες λίγες θερμίδες, που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε ούτε εσείς ούτε κανείς. Να γράψουμε στον τίτλο ότι είναι light η συνταγή μας, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Οπωσδήποτε να μας αγαπάτε, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, να μας γράψετε τι άλλες συνταγές θέλετε να δείτε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο γεύμα με μια παγωμένη κοκακόλα. Και αυτά. Φιλάκια πολλά.